εξέλιξη του φαινομένου Διομήδης στην περιοχή μας, σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι στα ορεινά του νομού Καρδίτσας είχε έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να μείνουν εκεί ο όγκος του νερού που θα έπεφτε. Βρισκόμαστε στο Δήμο Παλαμά, ανάμεσα Κοσκινά Παλαμά, στον ποταμό Καλέτζι. Βλέπουμε ότι η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά με το χθεσινοβραδινό που είχαμε με τις πολλές βροχές. Κινδυνεύσανε τα χωριά γενικά, οπότε τώρα είμαστε, η κατάσταση είναι πιο ήπια. Το νερό ρέει πιο ομαλά, δεν δημιουργεί κάποιο κίνδυνο. Έχουν δημιουργηθεί ζημιές στα χωράφια, αλλά τουλάχιστον μέχρι εκεί δεν κινδύνευσε κάποια ζωή. Αυτό έχει σημασία. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν αρκετά προβλήματα εδώ στην περιοχή του Δήμου Παλαμά. Χθες το βράδυ αναγκαστήκαμε και κενώσαμε δύο χωριά, του Ζαντοχώρα και το Κοσκινά. Αποδείχθηκε τελικά σήμερα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας ότι δεν ήταν σπάσιμο, αλλά ήταν υπερχείλιση του Καλέτσι ποταμού. Θεωρώ ότι πράξαμε σωστά, γιατί δεν μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε, μιας και ήταν νύχτα και δεν μπορούσαμε να έχουμε άποψη το τι ακριβώς γίνεται. Τα προβλήματα είναι πολλά στις καλλιέργειες. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει τα χειμερινά, η μυδική χειμερινή και τα κρυθάρι και σιτάρι. Τα περισσότερα βέβαια χωράφια είναι εδώ, η καλλιέργεια είναι βαμβάκι, αλλά είναι και μεγάλες εκτάσεις τώρα με σιτάρια και με αυτές τις καλλιέργειες. Θα συνοηθούμε με τον ΕΛΓΑ, θα κάνουμε δηλώσεις αναγγελίες για όλες αυτές τις ζημιές. Ευτυχώς που δεν μπήκε νερό στα δύο χωριά αυτά που είχαν και το έντονο πρόβλημα.